Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ακριβές για τους φορολογούμενους θα είναι στο εξής οι συναλλαγές για πληρωμές φόρων και τελών στα αγγισέ των τραπεζών. Αιτία η απόφαση της ανεξάρτητης αρχής εσόδων να περικόψει δαπάνες ύψους περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν τις προμήθειες που πληρώνει μέχρι σήμερα στις τράπεζες για την ίσπραξη φόρων που πραγματοποιούν για λογαριασμό του δημοσίου. Έτσι, οι φορολογούμενοι που θα θελήσουν να πληρώσουν με μετρητά τις υποχρεώσεις τους στα αγγισέ των τραπεζών θα είναι υποχρεωμένοι να επιβαρυνθούν ήδη από την τσέπη τους την προμήθεια της συναλλαγής που μέχρι σήμερα κάλυπτε το δημόσιο. Εξαίρεση από το νέο καθεστώς οι φορολογούμενοι άνω των 70 ετών, οι ανάπηροι και όσοι κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, τραπεζίτες αλλά και τη διοίκηση της Τράπεζης Ελλάδος έχουν fund managers που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα. Δεν είναι τυχαίο πως η παρουσία των εν λόγω διαχειριστών κεφαλαίων συνέπεσε με τις πληροφορίες για επικείμενη έξοδο της χώρας στις αγορές. Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, κατά τις επαφές που είχε με την κυβέρνηση, ξένος fund manager που έχει υποδιαχείριση περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια δεν έκρυψε την επιθυμία του να μετάσχει σε μια επικείμενη έκδοση ομολόγου, δείχνοντας μάλιστα και αγωνία για τον χρόνο που αυτή θα γίνει. Τα fans θεωρούν πως το ελληνικό story είναι την παρούσα περίοδο πολύ πιο θελκτικό από ότι θα είναι το φθινόπωρο, οπότε και θα διεξαχθούν οι γερμανικές εκλογές ή στις αρχές του 2018. Στην επέκταση της συνεργασίας της με την Marriott International στοχεύει η Εθνική Πανγαία μετά από την συμφωνία για τη λειτουργία του πρώτου ξενοδοχείου Moxie Hotel, ξενοδοχείο πόλης με προσιτές τιμές που στοχεύει κυρίως σε νεανικό κοινό, στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο σε ακίνητο της εισηγμένης εταιρείας ακινήτων στην Πάτρα. Το ενδιαφέρον της Marriott για την Ελλάδα είναι δεδομένο και η Πανγαία έχει εντάξει από τον περασμένο Δεκέμβριο τα ξενοδοχεία πόλης στην επενδυτική της στρατηγική. Έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετική σχέση με την Marriott International, τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρεία παγκοσμίως, και προσβλέπουμε στην περαιτέρω επέκταση αυτής της σχέσης στο εγγύς μέλλον, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πανγαία, Άρης Καρυτινός. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δείκτη μόνο και μέσω 847,41 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,50%. Τοπικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.